Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Τρίτη, 21 Μαΐου 2019. Κωνσταντίνου και Ελένης. Πολύ μεγάλη γιορτή. Η μισή Ελλάδα. Η άλλη μισή είναι Γιώργος, η άλλη είναι Γιάννης, η άλλη είναι Νίκος, η άλλη είναι Δημήτρης. Έχει και πολλούς. Έχει πάρα πολλούς σήμερα. Και εδώ στο Λίμπερο 107,4 έχουμε πολλούς. Χρόνια πολλά. Τσατσαρό έχουμε, Παπαδομαντολάκη έχουμε, Μπούντου έχουμε. Βοήθησέ με. Τσίψιο έχουμε. Ξαναβοήθησέ με. Ναι, η Έλενα, η Μανούλα. Βέβαια. Χρόνια πολλά, και αν ξεχνάω και να συγχωρέστε με. Και χρόνια πολλά σε όσους στην οικογένεια του Ηρακλή γιορτάζουν. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε. Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Πάμε Ιβανόφιο. Χριστάρα, πάμε μια βόλτα. Γιατί αύριο τέτοια ώρα θα περιγράφουμε το δεύτερο ημίχρονο. Για πάμε. Όποιος προλαβαίνει εισιτήριο θα βρει. Μιλάμε για μαγικά χαρτάκια. Από το πρωί δέχομαι μηνύματα από φίλους που έχω να μιλήσω καιρό, φεϊσμπουκικούς κυρίως φίλους, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο Ιβανόφιο. Έτσι είναι, Χρήστο μου. Πουλάει το μπάσκετ. Ανεβαίνει. Του χρόνου θα έχουμε... Πήγα να πω Ηρακλής Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε Ηρακλής Ολυμπιακός. Ηρακλής Παναθηναϊκός θα έχουμε. Ηρακλής ΑΕΚ θα έχουμε. Ηρακλής ΠΑΟΚ θα έχουμε. Ηρακλής Άρης θα έχουμε. Ηρακλής Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα έχουμε. Ηρακλή θα έχουμε σίγουρα. Μια σειρά που άσουσε. Όλα άσο τα έβγαλες αυτά. Άρε Χριστάρα. Ναι, γιατί. Εννοείται. Κλουβί είναι αυτό. Και εισιτήρια δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Και να είναι καλά όλοι. Αυτό που έχω να τους πω είναι αυτό που λέει η ανακοίνωση. Δεν έχω να τους πω κάτι άλλο. Ότι τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσει από τη μία το μεσημέρι από σήμερα. Και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Εμείς εδώ όμως, ως ώρα για μπλε, έχουμε δύο εισιτήρια για σας. Και όποιος προλάβει, πρόλαβε να στείλει μήνυμα. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, άνοδος, Ηρακλάρα, Ingram που ακούγαμε το σπιτωτάκι πριν. Καλησπέρα, Ιβανόφιο, Κλουβί, επιστρέφουμε, έρχονται, ό,τι θέλετε βάλτε. Αποστολή στο 54526. Και το mail μας, blulibero@yahoo.gr. Δύο εισιτήρια, οι νικητές αύριο θα πάνε λίγο νωρίτερα, μη πάνε 6, θα πάνε λίγο 5.30, δεν είναι κακό. Με την ταυτότητά τους εκεί στην είσοδο θα έχω στείλει τα ονοματεπώνυμά τους για να μπουν στο γήπεδο. Αυτοί είναι εξασφαλισμένοι οι σημερινοί νικητές, Χριστάρα μου. Και κούτρα θα είναι και θα έχουν το κεφάλι τους ήσυχο ότι έχουν εξασφαλισμένο εισιτήριο. Υπάρχει αρκετός κόσμος βέβαια που αύριο θα δουλεύει. Αν μπορεί, καλό είναι να βρει έναν τρόπο ή να στείλει κανένα τσακαλάκι να πάει να πάρει εισιτήριο για να είναι και αυτός άνετος, ώστε και 5.30 ώρα να κλείσει το μαγαζί του και 6 παρά 20 να κλείσει το μαγαζί του να ξέρει ότι έχει εισιτήριο να πάει στο γήπεδο. Γιατί πραγματικά το αυριανό πάρτι θα είναι ξεχωριστό στο κατάμεστο Ιβανόφιο. Ξαναλέω λοιπόν, έχουμε τρία εισιτήρια. Τρία είπα, δύο. Όχι τρία, ρε Γιώργο, δύο. Και ευχαριστώ τον φίλο που μας τα δωρίζει για να τα δώσουμε στον κόσμο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, Ηρακλάρα, άνοδος, βάλτε ό,τι γουστάρετε δίπλα, αποστολή στο 54526 και blulibero@yahoo.gr, το mail της εκπομπής μας. Είμαστε ήδη στο Ιβανόφιο, όπως έχετε καταλάβει. Ένας φίλος της προάλλης μου είπε, ρε Γιώργο, τι ωραία ήταν εκείνη η εκπομπή που είχε στα συνθήματα. Άστα λίγο παραπάνω, να τα ακούμε. Να μην το σεβαστώ. Να το σεβαστώ. Δεν μιλάω. Διαβάζω ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10. Και χθεσινή και σημερινή. Η ώρα της επιστροφής έφτασε. Το πάρτι της ανόδου ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι στο σύνδεσμο με σουβλάκια, μουσικές και άφθονο αλκοόλ. Συνεχίζεται μέσα στο Ιβανόφιο και κορυφώνεται μετά το τέλος του αγώνα για να μπορούν να είναι και τα αδέρφια μας που δίνουν παρόν. Κάτι ωραίο ετοιμάζουμε και θέλουμε τη συμμετοχή όλων σας. Πρέπει να είμαστε μέσα στο γήπεδο από νωρίς και να έχουμε όλοι κασκόλ. Ιστερόγραφο, έρχονται όλες οι γριές. Ιστερόγραφο 2, ακούμε προσεκτικά τις οδηγίες του οργανωτή.
Ιστερόγραφο 3, γεννιέμαι και πεθαίνω Ηρακλής. Ιστερόγραφο 4, για όσους δίνουν παρόν, Ηρακλάρα, βάλε γκολ. Όλοι να είμαστε εκεί, όλοι θα είμαστε εκεί, γιατί νομίζω το αξίζουμε να πάρουμε μια χαρά, μια γιορτή. Δεν πανηγυρίζουμε κάτι το καταπληκτικό. Τα πανηγύρια είναι για τίτλους και για ευρωπαϊκές επιτυχίες. Αλλά πανηγυρίζουμε και ξεσπάμε γιατί περνάμε δύσκολα. Εδώ και χρόνια περνάμε δύσκολα. Και το μπάσκετ λείπει 8 χρόνια. Και αυτοί που θα πρέπει να χαίρονται πέρα από την οικογένεια του Ηρακλή θα πρέπει να είναι και νομίζω είναι και οι φίλοι του μπάσκετ. Γιατί σαν το Ιβανόφιο δεν υπάρχει. Γιατί ένα είναι το κλουβί. Και γιατί ο Ηρακλής στο μπάσκετ έχει βγάλει και αν έχει βγάλει παιχταράδες, έχει δώσει και αν έχει δώσει τα φώτα του, έχει προσφέρει και αν έχει προσφέρει στην Εθνική Ελλάδος. Θυμάστε μια Εθνική Ελλάδος που είχε μέσα Χατζιβρέτα, Διαμαντίδη, Σκοτσιανίτη, Παπαδόπουλο, τη θυμάστε? Και Κακιούση προπονητή, βοηθό του Γιαννάκη. Πάρτε ένα πινέλο και γράψτε από πίσω Ηρακλής. Υπάρχει και μια δεύτερη ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Παραλάβαμε τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα μπάσκετ. Σήμερα θα διατίθενται από τα γραφεία μας στην πλατεία Αριστοτέλους και αύριο στο σύνδεσμο στο Ιβανόφιο. Τιμή 5 ευρώ και αφορούν αποκλειστικά το πέταλο Όλοι Κασκόλ. Αυτό το Όλοι Κασκόλ να το έχετε όλοι στο μυαλό σας, γιατί κάτι ωραίο ετοιμάζεται. Μιλάμε για μπάσκετ. Μιλάμε για Ηρακλή. Μιλάμε για Α1. Δεν γίνεται μέσα σε όλα αυτά να μην προσθέσω ένα ονοματεπώνυμο και να μην του ευχηθώ μέρα που είναι χρόνια πολλά στον αέρα. Με χαρά δίνουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Κώστα Χαΐτογλου, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Είμαι ένας από τους πολλούς που μεγαλώσαμε μαζί σας, μπασκετικά μιλώντας. Καταλαβαίνω, ναι. είμαι κοντά στα 40, κύριε Χαΐτογλου, οπότε μπορείτε να καταλάβετε πότε άρχισα να βλέπω μπάσκετ, έτσι. Στην εφηβεία σας ήσασταν. Στην εφηβεία. Στις ωραίες μέρες του Ηρακλή. Βάλατε το χεράκι σας να περάσουμε ωραία και να πηγαίνουμε στο σχολείο και να. Ναι. Και να είστε περήφανοι. Και να είμαστε χαρούμενοι, ναι. Να πηγαίνουμε τις Δευτέρες και να κρατάμε τις εφημερίδες και να φοράμε τις φανέλες και να είμαστε ωραία. Και για το μπάσκετ που μας έχει λείψει πάρα πολύ, γιατί 8 χρόνια ο Ηρακλής δυστυχώς λείπει. Αύριο είναι το μεγάλο ραντεβού. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Εύχομαι καταρχήν να νικήσουμε, βεβαίως. Νομίζω ότι όταν νικήσουμε. Δεν έχω αμφιβολία, αλλά μπάσκετ είναι, άθλημα είναι. Εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν και το απόγευμα αύριο, μάλλον το βραδάκι αύριο κατά τις 8, να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί την άνοδο της ομάδας επιτέλους στην κατηγορία. Περί τι ερώτηση να την κάνω, θα είστε? Ναι, θα είμαι βεβαίως. Έχω ήδη πει ότι θα είμαι. Φέτος έχετε έρθει αρκετές φορές. Κατά σύμπτωση μόνο μία και αυτό με την Καστοριά. Οπότε... δηλαδή, μόλις σας δουν οι Καστοριανοί θα πούνε πάμε να φύγουμε. Ναι, ίσως. Και είχα έρθει με τον εγγονό μου μάλιστα. Και αύριο ευκαιρία είναι. Και αύριο είναι μια ευκαιρία. Ναι. Ο εγγονός ο οποίος είναι Κωνσταντίνος. Όχι, Μιχάλης. Είναι Μιχάλης. Αλλά... Ήθελα να του πω χρόνια Ιρακλειδέας. Πολλά, αλλά δεν πειράζει. Είναι Ηρακλειδέας και θα γιορτάσει. Ηρακλειδέας, ναι. Είναι 8 χρόνια απουσίας και φαντάζομαι και εσάς που έχετε ζήσει και αν έχετε ζήσει πράγματα στο Ιβανόφι ως πρόεδρος του Ηρακλή, εκείνα τα ωραία χρόνια, τα θεωρείτε πολλά, έτσι. Μας έλειψε η ομάδα από τη μεγάλη κατηγορία. Πάρα πολλά τα θεωρώ. Η ομάδα έλειψε τη μεγάλη κατηγορία και, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο κ. Δρακόπουλος, πριν άξιο συγχαρητηρίων και με επιμονή πραγματικά, κατάφερε αυτό που όλοι περιμέναμε και προσδόκαμε. Η διάθεσή σας πλέον. Βεβαίως και χθες τον είχαμε στον αέρα και μιλούσαμε για περίπου 40 λεπτά και κατέγραφε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι προσπάθεια
τριών και πλέον ετών για να φτάσει σε αυτό ναι, το, βεβαίως, το σημείο. Βεβαίως. Και με πείσμα και επιμονή έρχεται το αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι. Η επιστροφή σας έστω και μία-δύο φορές το χρόνο, πέρα από το ότι αγαπάτε πολύ τον Ηρακλή, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο? Θέλετε να είστε κοντά, έστω έχοντας ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα, όποτε χρειαστεί αυτό? Εγώ με την έννοια του διοικητικού παράγοντα, του ενεργού, δεν θα ήθελα να είμαι. Με την έννοια του, και πάντως όχι και με την έννοια του μυαλοπόλη, έτσι, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση. Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, οποτεδήποτε χρειαστεί βοήθειά μου σε οποιοδήποτε θέμα όμως, αν μπορώ να τη δώσω, θα το κάνω ευχαρίστως. Ξέχασα να πω ότι ήμουν και με το Πανιόνιο φέτος, που κερδίσαμε επίσης. Με τον Πανιόνιο. πέρυσι λέτε. Α, όχι, πέρσι. Πανιόνιο ήταν, ναι. Έχετε δει. Πρόπερσι, μάλλον. Όχι, πέρσι. Πέρυσι το Περιστέρι ανέβηκε. Αν λέμε για το Ηρακλής Πανιόνιο στο Ιβανόφιο, είναι πρόπερσι. Πρόπερσι είναι. Ναι. Περνάνε τα χρόνια. τι πρέπει να κάνουμε για να σας βλέπουμε πιο συχνά? Δεν είναι θέμα. Δεν είναι ότι. Απλώς είναι οι δουλειές μου έτσι, είναι τα ωράρια μου έτσι, που πολλές φορές δεν συμπίπτει. Δεν είναι δηλαδή θέμα ότι δεν θέλω να πάω στο γήπεδο. Ελπίζω τώρα φέτος, εννοώ του χρόνου δηλαδή, και μια σεζόν εννοώ, να μου δοθεί ευκαιρία να είμαι συχνότερος θεατής των αγώνων του Ηρακλή. Μακάρι, γιατί πολλές φορές το ακούω και από πάρα πολλούς το ακούω. Ένα Χαΐτογλου θέλουμε και ένα Χαΐτογλου θέλουμε και ένα Χαΐτογλου θέλουμε. Ναι, το ακούτε κι εσείς, έτσι δεν είναι ότι σας το λέω. Δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες. Ναι. Στο γήπεδο αύριο θα είναι και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Τζίκας, ο Νίκος ο Τζίκας, φανατικός Ηρακλειδέας, παλιά οικογένεια Ηρακλειδέων, τον οποίο τον είχα αντιπρόεδρο στην ομάδα επί τα 10 περίπου έτη που είμαστε. Αρκετά χρόνια, ναι. Ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και αύριο το βράδυ να είμαστε χαρούμενοι όλοι. Τι σας λείπει από όλο αυτό που ζήσατε τότε, πιο πολύ? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω τώρα να μπω στη διαμάχη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. έτσι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολιτισμένα τα πράγματα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη ήταν Άρης ΠΑΟΚ Ηρακλής, βεβαίως Άρης και ΠΑΟΚ είχαν μια πρωτοκαθεδρία. Καταφέραμε να... Μπήκατε σφήνα. Να μπούμε σφήνα στην διάδα αυτή. Αλλά ήμασταν φίλοι, δηλαδή ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι συνεννοούμασταν, δεν είχαμε έχθρες. Γινότανε τα παιχνίδια Ηρακλής ΠΑΟΚ παράδειγμα στο Ιβανόφιο και ήταν από τη μια μεριά οι ΠΑΟΚτσίδες και από την άλλη οι Ηρακλειδείς. Λοιπόν, εδώ πλέον τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να επαναφέρει ένα αθλητικό πολιτισμό όταν οι ίδιοι παράγοντες είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν αφορμές. Άρα αυτό που σας έχει λείψει περισσότερο είναι οι συνθήκες, μάλλον. Διεξαγωγής, θα έλεγα αυτό που είπα, αθλητικός πολιτισμός. Αθλητικός πολιτισμός. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή αυτή η υπόθεση, η τελευταία υπόθεση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αυτό το brand affair εκτός γηπέδων κτλ. Με έχει στεναχωρήσει. Γιατί... Το δεν κατεβαίνω κτλ. Ναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν θέλω να πάρω το μέρος κανενός, δεν θέλω να πω ποιος έχει δίκιο, Ιάνικο, αλλά ήλπιζα ότι μέχρι το τέλος θα βρεθεί μια λύση. Ένας φίλος, ο Γιώργος, που μας ακούει από το Κιανόλευκο Γκράτς, νομίζω στην Αυστρία είναι αυτό, και το πήγαμε πολύ ωραία χρόνια πίσω, λέει να σας πω να μας φέρετε κανένα τριάρι. Α, οκ, εντάξει. Με τα τριάρια τα πηγαίνατε καλά γι' αυτό. Και όχι τα μόνο. Τα πηγαίναμε καλά. Και όχι ξεκινήσαμε μόνο από τον Ίγκραμ και καταλήξαμε σε πολλούς και διαφόρους. Ναι. Υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο, γιατί ως Ηρακλειδέας το ξέρετε ότι με το ποδόσφαιρο είμαστε, δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Μη συζητάτε, εκεί στο ποδόσφαιρο είναι μια τραγική. Οπότε τώρα αυτό που θα γίνει αύριο θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα για τον κόσμο και για τις οικογένειες και για τα μικρά παιδιά, θα το ζήσετε κι εσείς όλοι μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα παραπάνω που είναι και στο μπάσκετ, για σας. Όχι, γενικά, κοιτάξτε, όταν είσαι Ηρακλής και στο πόλο και στο βόλεϊ και παντού. Λοιπόν, αλλά εντάξει, επειδή εγώ είχα μια θητεία έτσι μπασκετική περισσότερο, όσο να είναι, μια ευαισθησία μεγαλύτερη την έχουμε. Εννοείται. Παρότι ξεκίνησα στον Ηρακλή από το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν αυτό, κύριε Χαϊτογλου. Ναι. Ή πόσοι το θυμούνται. Ίσως
αημνής του Πέτρου Θεοδωρίδη. Αλλά το μπάσκετ σας κέρδισε ή το κερδίσατε εσείς, ένα από τα δύο? Κοιτάξτε, μετά όταν έλαβα πρόεδρος του Εραστέχνη Ηρακλή το 1987, ήταν μονόδρομος. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Ηρακλής να παραμείνει θεατής των δύο γιγάντων της εποχής εκείνης μέσα στην πόλη του. Έπρεπε κάποια στιγμή να προσπαθήσει να κάνει κάτι ώστε να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Με την εμπειρία σας, πόσα πολλά χρειάζεται, δεν μιλάω για χρήματα, μιλάω σε γενικότερο επίπεδο, οργανωτικά και χρήματα φυσικά, για να μπορέσει η ομάδα να σταθεί στα πόδια της και να είναι μια καλή ομάδα του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι στόχους μπορεί να βάλει για την Α1. Έχουν αλλάξει βέβαια και οι εποχές από εσάς μέχρι και τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τα ποσά που παίζονται. Ναι, γι' αυτό είπα όχι για χρήματα, με την εμπειρία σας. Ναι, λοιπόν, αλλά νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι ένα καλό management, αθλητικό management εννοώ. Καλή επιλογή παικτών, γιατί του χρόνου θα χρειαστούν κακά τα ψέματα ξένους παίκτες, οι οποίοι πρέπει να είναι καλοί, με την έννοια του ότι να μπορούν να συνεισφέρουν. Εγώ δεν μιλάω για σούπερ παίκτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι, αλλά παίκτες οι οποίοι να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, ώστε να έχει μια τουλάχιστον αρχική χρονιά, μια αξιοπρεπή πορεία. Είναι σημαντικό. Και μην ξεχνάμε ότι του χρόνου, από ό,τι διαβάζω, θα πέσουν 4 ομάδες, έτσι. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από την ΕΟΚ. Είναι η εισήγηση των ομάδων για πρωτάθλημα με 16 ομάδες και υποβιβασμό 4. Ουσιαστικά 4, το ίδιο πράγμα είναι. Διαβάζω, ναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα... Και χωρίς Ολυμπιακό, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν βλέπετε και στο ποδόσφαιρο τι έγινε. Ξεκίνησαν αλλιώς και καταλήξαν αλλιώς. Εν μέσω περίοδου αλλάξαν όλους τους κανόνες. Και ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Δεν ξέρουμε. Και ακόμη δεν έχουν καταλήξει και διάβασα και την σημερινή ανακοίνωση του Ηρακλή. Ναι. Της ΠΑΕ Ηρακλής. Για το 12 ή 14. Ναι. Και πολύ καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Το ποδόσφαιρο το βλέπετε καθόλου ή σας πονάει? Τώρα βέβαια έχει τελειώσει. Θέλετε μια ειλικρινή άποψη? Πάντα. Πάντα. Στους αγώνες το έδειχνε η τηλεόραση, γιατί έδειξα αρκετούς αγώνες του Ηρακλή. Υπήρχαν στιγμές που πονούσαν τα μάτια μου. Ναι. Ήταν δύσκολο το θέμα. Κολλήρια, γυαλιά, κάτι μπορεί να γίνει. Για να μην το εξοραίζουμε δηλαδή και να λέμε ότι είμαστε άμεροι ευθυνών. Άμεροι ευθυνών δεν είμαστε. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις αυτή η προσπάθεια και με καλές προθέσεις. Αλλά κατέληξε σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν καλή απλώς. Δεν ήταν καλή. Με πολλά λάθη, δυστυχώς. Με πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Εγκληματικά. Με αλλαγή 6 προπονητών και πάει λέγοντας. Ναι. Να ξαναπάμε στα χαρούμενα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Χαϊδόγλου, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι η μέρα είναι τέτοια που το τηλέφωνο δεν σταματά. Να είστε καλά, ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ραντεβού αύριο. Στο σπίτι μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Χρόνια πολλά. Κώστας Χαϊτόγλου. Του Κωνσταντίνου είναι σήμερα. Για Ιβανόφιο μιλάμε. Για μπάσκετ μιλάμε. Για Ηρακλή μιλάμε. Χρήστο. Κολούσε δίπλα. Δεν κολούσε. Κολούσε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και όποιος γράφει και κάτι παραπάνω θα το διαβάζω. Ο Μανώλης λέει άνοδος εισιτήριο Ηρακλάρα. Ορίστε. Ο Πάρης λέει, τι λέει ο Πάρης. Ο Πάρης που σήμερα γιορτάζει κι αυτός. Έτσι δεν είναι? Αφού γιορτάζει ωραία Ελένη. Γιορτάζει και ο Πάρης εσύ Χρήστο. Λοιπόν, χρόνια πολλά Πάρη. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει, γεια σου Γιώργο, το αυριανό πάρτι δεν χάνεται, κλείνω το μαγαζί και θα είμαι μέσα. Αυτά είναι. Χρωστάω και ένα μήνυμα από το φίλο τον Γιώργο από χθες. Ωραία δήλωση της ΠΑΕ και μετά εγώ είμαι ο περίεργος που μιλάω για την καταπληκτική παραλία της Ευκαρπίας. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Πρέπει να έρθω γιατί έχει ζέστη. Έχει ζέστη, θέλω να έρθω εκεί στην Ευκαρπία να κάνω μια βουτιά. Αυτές τις μέρες θα το κάνω. Δεν το ξέρεις ότι έχει θάλασσα? Βέβαια. Και τώρα που λέω για την και ανώλευκη και άκρος καλοκαιρινή Ευκαρπία, ένας εξαιρετικός φίλος που παρεμπιπτόντως
είναι από την Ευκαρπία, προσωπικός φίλος αγαπημένος, μας δίνει άλλα δύο εισιτήρια. Άρα έχουμε τέσσερα, αδέρφια, νικάμε. Τέσσερα εισιτήρια για αύριο. Τέσσερις κούτρες, τέσσερα δωρεάν και τέσσερα εξασφαλισμένα στον χαμό που θα γίνει αύριο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ηρακλάρα, άνοδος, ό,τι θέλετε βάλτε αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Ορμάτε, ορμάτε, ορμάμε και εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα με τους χορηγούς μας φυσικά. Είναι 7.30, τι πίνουμε στον Νότος? Καφεδάκι, ε, επιμένεις εσύ εκεί. Μήπως πεινάς, έχουμε κλαμπ σάντουιτς, έχουμε κάτι λουκάνικάρες, έχουμε κάτι, ένα μπέργκερ καταπληκτικό. Πέρσι μου είχαν φέρει ένα μπέργκερ και είχαν κόψει εκεί καρότα, αγκουράκια κτλ. Και είχαν γράψει ήρα πάνω στο μπέργκερ, ένα καταπληκτικό πράγμα. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar στον βράχο της Αθήτου, με θέα τη θάλασσα, πάνω ψηλά στην Άθητο Χαλκιδικής. Μαγαζάρα είναι κοντά μας και σήμερα. Διάλειμμα. Του τρώω του Bon Jovi, του τρώω. Του έφαγα σαν πρωινό του Bon Jovi. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Κοντά μας και τα Dada Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνική Αμήνη 14α 2310222962 και dadalabs.edu.gr. Ο Μάνος γράφει, Γιωργάρα, ζούμε για να σ' ακούμε, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, ναι ρε Ηρακλάρα. Τι ωραίες εκπομπές είναι αυτές. Ε, Χρήστο, τι ωραίες εκπομπές είναι αυτές. Γεια σου Βασιλάρα μου. Γεια σου και Πάρη που επανέρχεται και λέει, ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Όλοι στα μπλε αύριο από νωρίς, ή εμείς, ή εμείς. Τι ωραίο αυτό, ή εμείς, ή εμείς. Ε, ναι. Έχουμε τέσσερα εισιτήρια, μαγικά χαρτάκια, εδώ από την ώρα για μπλε και από δύο φίλους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τα προσφέρουν. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ηρακλάρα, άνοδος, επιστροφή, Α1, ό,τι θέλετε βάλτε, ρίξτε και μια καλησπέρα, του Θεού είναι και αυτή. Αποστολή στο 54526 και bluelibero@yahoo.gr. Τέσσερις θα είναι οι νικητές. Ορμάτε. Καλησπέρα Γιώργο, πρέπει αύριο να αρχίσουν τα πάρτι στο κλουβί όπως παλιά. Ηρακλάρα, εισιτήριο, λέει ο φίλος ο Στέφανος, μπαίνει και αυτό στην κλήρωση. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα στο φίλο το Τόλι που γράφει, σε κάθε καλάθι θα φωνάζω γκολ για να βγάζω τα σπασμένα της χρονιάς. Υπάρχει ένας κίνδυνος βέβαια να μας πούνε, δεν ξέρω, είμαι από μπάσκετ ρε Σιτόλι. Αλλά σε συγχωρώ και σε δικαιολογώ. Όχι σε συγχωρώ, σε δικαιολογώ. Σε δικαιολογώ απόλυτα. Λες να μου ξεφύγει και εμένα τίποτα αύριο? Έχω και καιρό να περιγράψω μπάσκετ. Α, μιας και το λέμε. Αύριο για όσους, για χύψη λόγους, δεν μπορούν ούτε να έρθουν στο γήπεδο, ούτε να δούνε μέσω του YouTube την τηλεοπτική μετάδοση, ιντερνετική, ή μπορεί να έχουν και εικόνα, ήχο θα έχουν σίγουρα. Εμένα και το Λίμπερο 107,4. Θα έχω και τον Δημήτρη Λεφάκη δίπλα μου για σχόλιο, που όλη τη χρονιά μας βοήθησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με την παρουσία του στο Ιβανόφιο, γιατί δεν γίνεται να κλωνοποιούμαστε και τον ευχαριστώ ξανά. Και θα είναι φυσικά κοντά μου. Αλλά αύριο η εκπομπή δεν είναι 7 με 8 ώρα για μπλε στούντιο. Είναι 6 με 8 Ιβανόφιο. Και πρώτα ο Θεός με το καλό να πάνε όλα καλά. Με το καλό να πάνε όλα καλά. Ωραίο και αυτό που είπα τώρα. Και η Πέμπτη και η Παρασκευή, εφόσον έρθει η άνοδος, αύριο, στο γήπεδο απέναντι στην Καστοριά, και η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι άκρος μπασκετικές εκπομπές και δικαιολογημένα. Έτσι μπράβο, μηνυματάκια ωραία. Κάποιοι βαριέστε, γράφετε ένα σκέτο ονοματεπώνυμο, κάποιοι άλλοι δεν βαριέστε. Μου αρέσετε περισσότερο εσείς που δεν βαριέστε, να το ξέρετε. Δεν πειράζει, όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Ό,τι γουστάρετε γράψτε δίπλα, ρίξτε και μια καλησπέρα, αποστολή στο 54526 και το mail μας ανοιχτό
blue-libero@yahoo.gr. 4 εισιτήρια έχουμε για το αυριανό παιχνίδι στις 6, Ηρακλής Καστοριά στο Ιβανόφιο. Τα εισιτήρια σας περιμένουν. Για τους υπόλοιπους, από 1 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους, έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις, έχουμε διαβάσει. Τρέξτε να προλάβετε. Ηρακλάρα άνοδος να τρελαθώ, γράφει ο Αντώνης, που και αυτός μπαίνει στην κλήρωση, όπως και οι υπόλοιποι που στέλνετε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, θα κληρώσουμε στις 8. 4 εισιτήρια, 4 μαγικά χαρτάκια, έτσι όπως πάει το πράγμα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα για το αυριανό παιχνίδι στις 6 στο Ιβανόφιο με την Καστοριά. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον εορτάζοντα σήμερα Κώστα Χαΐτογλου. Οι σαραντάριδες και λίγο πιο μεγάλοι έχουν ζήσει πάρα πολλά με πρόεδρο τον κύριο Χαΐτογλου στο Ιβανόφιο, τεράστιες στιγμές. Και πάμε σε έναν αθλητή με τον οποίο οι σαραντάριδες επίσης έχουν ζήσει πάρα πολλά. Δεν θέλω να τον μεγαλώσω, μικρός είναι ακόμα. Ο κύριος Στάκης Καρατζουλίδης είναι στην παρέα μας. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Καλύτερα δεν γίνεται. και εμείς χαιρόμαστε, γιατί αύριο το Ιβανόφιο μας βάζει ξανά στην Α1, που το περιμένουμε 8 ολόκληρα χρόνια. Σας βλέπουμε στο γήπεδο. Χθες, να ξέρετε, δεν σας το είπα εκτός αέρα, θα σας το πω τώρα στον αέρα. Είχαμε εδώ φιλοξενήσει τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Θόδωρο Δρακόπουλο, που είπε ότι μακάρι να έχω ένα team δίπλα μου με τον Καρατζουλίδη, με τον Τσουμί, με τον Σακελαρίου, με ανθρώπους του Ηρακλή που ξέρουν πάρα πολύ μπάσκετ και αγαπούν την ομάδα και έρχονται και είναι κοντά μας. Θα τους ήθελα κοντά μου του χρόνου στην Α1. Σας το λέω τώρα, είναι δήλωσή του χθεσινή. Ούτως ή άλλως έρχεσαι στο Ιβανόφιο. Αν θέλετε, σχολιάζετε και τη δήλωση του Προέδρου, βέβαια. Πριν να σχολιάσω τη δήλωση του Προέδρου, το πιο σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε να δούμε πιο πέρα, είναι ο Ηρακλής πρέπει να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι. Είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, στα τελευταία 8 χρόνια που παλεύει στην Α2 κατηγορία, που είναι τόσο πολύ κοντά. Και είναι τόσο πολύ σημαντικό να μην χαλαρώσει όλη αυτή η προσπάθεια. Σωστά. Και γίνει και ένα έστω και ένα μικρό στραβοπάτημα. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι. Το τι θα γίνει μετά και το πώς θα σχεδιαστεί και το τι θα σκεφτεί ο πρόεδρος, αυτό είναι το μετά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το πιο σημαντικό είναι το αυριανό. Εννοείται. Μέσα σε ένα τέτοιο Ιβανόφιο, το οποίο ξέρετε αύριο ότι θα είναι... θα έχει κόσμο και απ' έξω, γιατί με νίκη τελειώνουν τα πάντα. Και με έναν Ηρακλή που στα τελευταία παιχνίδια, κύριε Καρτζουλίδη, δείχνει ότι τα έχει όλα αυτά τα μάτς και τα παίρνει και με μεγάλα διαφορά. Είναι θέμα Ηρακλή, καθαρά το αυριανό παιχνίδι. Έτσι, όσο καλή και να είναι η Καστοριά, όσο και αν βρέθηκε εδώ. Ο Ηρακλής δείχνει ότι ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Είναι σημαντικό. Αλλά πάντοτε μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Στο παιχνίδι αυτό, δηλαδή πέρσι, πήγε στράφη μια ολόκληρη χρονιά από μια ήττα που έγινε από την Πάτρα στην κανονική σεζόν εδώ στο Ιβανόφιο. Πήγε ολόκληρη χρονιά στράφη. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύ συγκεντρωμένοι όλο το προπονητικό team και οι παίκτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τι σας αρέσει από αυτή την ομάδα, τη φετινή? Βλέπετε παιχνίδια, έχετε άποψη, είστε κοντά, έρχεστε στη Ιβανόφιο. Σας είδα και πρόσφατα με τον Χαρίλαο Τρικούπη, ήσασταν εκεί. Τι σας αρέσει? Και με τις αλλαγές που γίνανε, έτσι, με τον ερχομό του κυρίου Μέξα, με τον Πολυτάρχου, με τον Ρουτκάουσκας, με τον Λιάπη, άλλαξε η ομάδα μέσα στη σεζόν. Για μένα πιστεύω ότι το φετινό σημαντικό κλειδί και ο παίκτης ο οποίος έκανε την διαφορά στην ομάδα ήταν ο Πολυτάρχου. Mm-hmm. Είναι αυτός ο οποίος έχει μια στάνταρ απόδοση και στη χειρότερη του ακόμα μέρα είναι αυτός ο οποίος μπορεί και δίνει αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει. Χωρίς να υποτιμήσω τις δυνατότητες και την ευκολία στο σκορ που έχουν τα άλλα τα παιδιά, είναι ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς. Τώρα ο Ηρακλής φέτος, από ό,τι τον έχω προσέξει σε σχέση με τις άλλες χρονιές, είναι η χρονιά η οποία είχε το μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή δεν μπορεί να κρατάει ένα στάνταρ ρυθμό με οποιαδήποτε πετάδα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό είναι που
δεν μπορεί να αντέξουν και σε αυτό δεν αντέχουν οι αντίπαλοι. Mm-hmm. Δηλαδή όσο και καλός να είναι κάποιος αντίπαλος, όταν χρειάζονται οι άλλοι να κάνουν κάποιες αλλαγές που ρίχνει το επίπεδο το αγωνιστικό που παίζει η ομάδα, τότε ο Ηρακλής είναι αυτός που βγαίνει με τη διαφορά γιατί δεν κατεβαίνει το επίπεδο του. Την οποία χτίζει κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ή από το δεύτερο δεκάλεπτο, αν θέλετε, και μετά, γι' αυτό ακριβώς που είπατε. Οι αντίπαλοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό που επιβάλλει, έτσι. Ναι, γιατί το βάθος του Ηρακλή του επιτρέπει με τις αλλαγές που έχει να κρατάει το ίδιο αγωνιστικό επίπεδο. Κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας. Και αυτό φυσικά είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων, δηλαδή του προπονητού, το πώς μεταχειρίζεται το υλικό που έχει, του Προέδρου που έφερε τις κατάλληλες μεταγραφές που έκανε και κράτησε και δημιούργησε αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να υπάρξει αυτή η ομάδα. Γι' αυτό είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Σωστά. Και φτάνουμε στο αύριο. Είναι ένα παιχνίδι τελικώς. Το κερδίζει ο Ηρακλής, επιστρέφει. Κύριε Καρατζουλίδη, φαντάζομαι όπως και εγώ, όπως και εσείς, όπως όλοι μας έχει λείψει πάρα πολύ και για το ελληνικό μπάσκετ ο Ηρακλής 8 ολόκληρα χρόνια, έτσι, από την Α1. Δεν είναι και λίγα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο Ηρακλής σαν σκαλοπάτι για να ξαναγυρίσει εκεί που ανήκει, πιστεύω. Δηλαδή εκεί είναι ο Ηρακλής, εκεί ανήκει. Καμιά φορά βλέποντας και τα πράγματα, πιστεύω ότι το να μείνει στην Α1 και το να αγωνίσει στην Α1 είναι πιο εύκολο από την Α2. Η Α2 είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Σκληροτράχηλη, δηλαδή, ναι. Ναι, σε πολλές χρονιές βλέποντας μέχρι τώρα, μπορούσε σε μια στιγμή να είσαι στα play-offs και την άλλη να είσαι στα play-outs, του λίγο. Μέσα σε δύο παιχνίδια, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Και όπως ήταν και την τελευταία αγωνιστική, εδώ ήταν η Αγιά η οποία υποτίθεται θα ήταν στάνταρ τρίτη. Ήταν και τρίτη όλη τη χρονιά και έμεινε έξω, έχετε δίκιο, ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή, και μέσα σε δύο παιχνίδια, άλλαξε τελείως. Και άμα υπήρχαν άλλα δύο μπορεί να ήταν και στα play-outs. Ήταν πέντε ομάδες που ισοβαθμούσαν στο τέλος. Εκεί γινόταν χαμός για την πέντε. Ναι, αυτό λέω. Και σε αυτό ακόμα φάνηκε, σε αυτό λειτουργήσαν όλα τα αποτελέσματα υπέρ του Ηρακλή, γιατί μείναν όλες οι ομάδες έξω, από τις οποίες ο Ηρακλής είχε κάνει ήττα. Οι τρεις με το 1-1. Άρα οι ομάδες που ήταν στα play-offs, ναι, τα play-offs ήταν ο Ηρακλής με τις οποίες είχε το απόλυτο πλεονέκτημα. Άρα και σε αυτό βοηθήθηκε ο Ηρακλής. Δηλαδή τον βοηθήσανε και γενικά και όλοι οι έξω παρόντες που συνήθως δεν τον βοηθούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Πέρυσι την πάτησε με τον Απόλλωνα 2-0 και δεν μπορούσε μετά να τον γυρίσει. Ναι, σας το είπα ότι έχασε από ένα σουτ, αν θυμάμαι καλά, που δεν μπήκε του Κακαρούση στο τελευταίο δευτερόλεπτο του κανονικού παιχνιδιού. Εδώ, αλλά δεν έπρεπε καν να φτάσει το παιχνίδι στο τελευταίο δευτερόλεπτο για να βγει. Αλλά λέω, αν και το σουτ έμπαινε και ήταν 1-1 με τον Απόλλωνα. Πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά, γιατί θα είχε και πλεονέκτημα έδρας. Έτσι. Ναι, το απέναντι γιατί τρεις φορές μια ομάδα είναι δύσκολο. Το αυριανό πάρτι πώς το περιμένετε? Να υποθέσω θα σας ξαναδούμε στο Ιβανόφιο. Ναι, φυσικά θα είναι. Δούμε ό,τι χρονιά. Το ζείτε. Είστε ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Το μέσα σας βέβαια δεν το ξέρει κανένας. Πώς το ζείτε? Έχουν περάσει πολλά χρόνια βέβαια από τότε που ζούσατε, ναι, διαφορετικό Ιβανόφιο. Περισσότερο το παιχνίδι. Δεν το βλέπω όπως μπορεί να το βλέπει ένας φιλάθλος. Ναι. Και αυτό γίνεται και δεν το κάνω συνήθως. Δεν το κάνω υποσυνήθως. Δηλαδή βλέπω πώς στέκονται οι παίκτες, αν έχει γίνει κάποιο λάθος, τι έπρεπε να κάνει. Έτσι σκέφτομαι, αλλά δεν είναι κάτι που το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Το κάνω υποσυνήθως. Σας βγαίνει, ναι. Ναι. Μα κοντεύω μισό αιώνα περίπου στα γήπεδα. Μια που είπαμε προηγουμένως για δεν είμαι τόσο μεγάλο. Εγώ δεν ήθελα να το πω. δεν ήθελα να σας μεγαλώσω. Δεν ήθελα. Τι να κάνω αφού είμαι κόσμο. Μια χαρά, μεγάλο. Μια χαρά. Είναι σημαντικό πάντως που και εσάς και άλλους βετεράνους του Ηρακλή, ανθρώπους που αγαπούν το σύλλογο, αγαπούν την ομάδα, τους βλέπουμε κάθε φορά. Και χρειάζεται. Χρειάζεται αυτό και το ξέρετε. Εσείς βέβαια δεν χρειάζεστε ούτε προσκλήσεις, ούτε καλέσματα, ούτε τίποτα. Είστε ούτως ή άλλως εκεί. Το λέω γενικότερα ότι καλό θα είναι και αυτή η ιδέα του κυρίου Δρακόπουλου η χθεσινή να πέσει στο τραπέζι και όχι μόνο να πέσει στο τραπέζι, να μπορέσουν να έρθουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, μπασκετάνθρωποι όπως τους χαρακτηρίζω, που αγαπούν τον Ηρακλή να είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στο τμήμα, όπως εσείς. Εντάξει. Όλοι όσοι θέλουν να είναι κοντά στο τμήμα βρίσκονται κοντά στο τμήμα. Από εκεί και μετά υπάρχουν άνθρωποι πιο νέοι τώρα
από εμάς που έχουν τη δυνατότητα, είναι πιο κοντά στο άθλημα, είναι πιο εξοικειωμένοι με τις καινούργιες απαιτήσεις του αθλήματος. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν παιδιά δηλαδή που έχουν και πολύ περισσότερες δυνατότητες και πολύ περισσότερη διάθεση να βοηθήσουν. Οπότε ας το αφήσουμε έτσι. Δηλαδή όποιος μπορεί να βοηθήσει, από όπου μπορεί να βοηθήσει, ναι, μπορεί να το κάνει. Ο Μάνος γράφει φιλιά στο μεγαλύτερο σέντερ και τεράστιο Ηρακλειδέα. Το μεγαλύτερο δεν εννοούσε την ηλικία. Καλά, δεν θα έρθει με αυτό. Αυτός που έγραψε το μήνυμα μάλλον ήταν, κύριε Καρατζουλίδη, μεγάλος, γιατί σας πρόλαβε. Μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού αύριο για όλους μας και να το χαρούμε. Να πάμε καλά. Καλή επιτυχία στο μεγαλύτερο. Εννοείται. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαν, ή μάλλον να το πω αλλιώς, Χρήστο μου, τι ωραία που θα ήταν να είναι η ώρα για μπλε κάθε μέρα έτσι. Και για μένα, και για σας, και για όλους μας. Τι ωραία. Δεν ξέρετε πόσο τα απολαμβάνω. Δεν ξέρετε. Να λέμε και να μιλάμε για το άθλημα, για την μπάλα, για το μπάσκετ, για το παιχνίδι, για τον κόσμο, για την ατμόσφαιρα, για την κερκίδα, για συστήματα, για μεταγραφές, για θέσεις. Και όχι για όλα αυτά τα μίζερα που λέμε κάθε μέρα, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Πού είναι ένα τζίνι να έρθει εδώ να το τρίψουμε και να μας ζητήσει, πες μου ρε τι θέλεις για την ώρα για μπλε. Θα του έλεγα αυτό. Κάνε ρε σε τζίνι, κάθε εκπομπή να είναι σε τη σημερινή. Να μιλάνε άνθρωποι της ιστορίας του Ηρακλή, να μιλάνε άνθρωποι που αγαπούν τον Ηρακλή, να στέλνει μηνύματα ο κόσμος, να μπαίνει σε διαγωνισμούς, σε κληρώσεις, να χαίρεται, να επικοινωνεί, να στέλνει τα μηνύματά του, να γράφει Ηρακλάρα. Ξέρετε πόσες μέρες, πόσους μήνες έχω να διαβάσω εδώ μπροστά μου σε αυτό το ρημάδι τη λέξη Ηρακλάρα. Να το πούμε και να γεμίσει το στόμα μας, ρε γαμώτο. Ηρακλάρα! Το σπάσα το μικρόφωνο. Πόσο καιρό είχα να τη διαβάσω αυτή τη λέξη. Με αυτή την παλιό μιζέρια του ποδοσφαίρου. Που εσείς εκεί στην ΠΑΕ την κάνατε ακόμα μεγαλύτερη. Και μας έχετε ρημάξει. Πόσο ωραία είναι τα μηνύματα αυτά που διαβάζω σήμερα. Πόσο ωραία θα περάσουμε αύριο στο Ιβάνοφι. Και να πάνε όλα καλά. Και φυσικά συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Καρατζουλίδη που μας μίλησε πριν από λίγο. Σοβαρότητα, γιατί υπάρχει και ένα παιχνίδι. Μην είμαστε μόνο χαχά, χουχού, τρελίτσα, πάμε, πάρτι και τέτοια. Υπάρχει και ένα μάτς, πρέπει να κερδιθεί, εύκολα ή δύσκολα, για να γίνει αυτό που θέλουμε. Έρχομαι, λέει, είμαι το μπλε τζίνι. Όχι το μπλου τζίνι. Πούντο αυτό το τζίνι το ρημάδι. Πούντο. Ο Φίλιππος γράφει όπου πας μαζί σου θα με. Ο Ηλίας γράφει δεν υπάρχει αύριο. Θα πρέπει οι παίκτες να τα δώσουν όλα. Η Ρακλάρα για μια ζωή μαζί. Ο Αθανάσιος γράφει να κάνουμε το ξύλινο ατσαλέ. Πού ξανά. Να κάνουμε το ξύλινο ατσαλένιο. Κολόγριες ακόμα δεν τελειώσαμε τα tickets. Γράφει δεν θέλω κλήρωση. Ο Δημήτρης γράφει καλησπέρα Γιωργάρα, ήρθαμε, δεν περνάνε οι ώρες, ακόμα 8 παρά τέταρτο είναι. Τώρα είναι 8 παρά 5 βέβαια που το διαβάζω το μήνυμα. Εντάξει, λιγότερο από, πολύ λιγότερο, πόσες ώρες είναι, 22, Χρήστο, μην πω καμιά χαζομάρα, 22 δεν είναι, 22 είναι, που είναι 6 το μάτς, 22. Α, στα μαθηματικά είμαι φωτιά. Αετός, αετός, ναι, τι να σε πω. Το Αντώνη το διαβάσαμε. Ο Μιχάλης γράφει. Έχετε και έμπνευση σήμερα, είστε ωραίοι. Ας συνεχίζουν αυτοί να φτιάχνουν γούνες και εμείς ιστορία. Πολύ ωραίο αυτό. Για το Ηρακλής Καστοριά, το μήνυμα του φίλου ακροατή του Μιχάλη είναι ας συνεχίζουν αυτοί να φτιάχνουν γούνες και εμείς ιστορία. Έχει και ωραία λίμνη εκεί, κοπηλασία κτλ. 2 λεπτά ακόμα μέχρι να βγάλω ένα Ηρακλάκι να μας κάνει την κλήρωση. 2 λεπτά ακόμα. FM κενό. Πώς? Ηρακλάκι είπαμε ρε.
FM κενό ονοματεπώνυμο. Βάλτε ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54526. Και Blue Libero papakiyahoo.gr. 4 εισιτήρια έχουμε, μαγικά χαρτάκια, για αύριο στις 6 Ηρακλής Καστοριά. 2 λεπτάκια ακόμα να προλάβετε κι άλλοι να στείλετε μηνύματα. Άρε Μιτσάρα, άρε Μιτσάρα. Τον Μιτσάρα το γνώρισα, Χρήστο, τώρα που έστειλε μήνυμα, και την αγάπη μου και στη Ραλίτσα και στη Λιδία, 1000 χρόνια. Ήμασταν δίπλα-δίπλα στον ημιτελικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Πηλαία. Ηρακλής Παναθηναϊκός ημιτελικός κυπέλου, που είχε πάρει ο Ηρακλής όλο το γήπεδο σχεδόν. Με Byron Dinkins, με Buck Johnson, εκείνη η ομάδα. Τότε τον είχα γνωρίσει και... Γεια σου ρε Μιτσάρα μου, γεια σου. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Να είχαμε και ένα κοκτέιλ τώρα από τον Νότος Καφέ Cocktail Bar στο βράχο της Αθήτου, στην Χαλκιδική, τον μεγάλο μας χορηγό, αυτή η μαγαζάρα η ανεπανάληπτη. Και να το πίναμε. Τι κοκτέιλ τώρα, Χρήστο, θα πίναμε? Κάτι ελαφρύ, είναι νωρίς ακόμα, είναι 8 η ώρα. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια, 6-9-45, 2-87 και 3 οχτάρια. Θέλω ένα Ηρακλέκ στον αέρα να μας κάνει την κλήρωση. Μπαμ, 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 μπαμ. Δεν προ... Δε... Τρία. Πέντε εισιτήρια. Τώρα μου ήρθε κι άλλο μήνυμα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Δίνουμε άλλα 2 λεπτά, μήπως δώσουμε άλλα εισιτήρια. Ναι. Για να ευχαριστήσουμε τον τεράστιο λαό του Ηρακλή. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πάω στο Ιβανόφιο. Θα περιμένει η επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, ήρθε και άλλο μήνυμα και τα εισιτήρια που ξεκίνησα με 2 γίνανε 5. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ χαίρομαι. Τι κάνεις? Τι κάνεις, Γοργάρα μου? Συγκινήθηκες με Τάκη Καρατζουλίδη? Συγκινήθηκα με Τάκη Καρατζουλίδη, ναι, τρελάθηκα. Ναι. Πολύ μεγάλος παίκτης. Πολύ μεγάλος παίκτης. Τότε βέβαια που την κάνανε οι άλλοι αβαβά, όταν εμείς πηγαίναμε στο Παλέντε Σπορ, τότε με ένα εισιτήριο έβλεπες 3 αγώνες. Και μέσα ήταν όλο μπλε. Κατάλαβες? Μπλε. Όταν κάποτε ήμασταν μόνο εμείς χωρίς κανέναν άλλον. Αλλά πού να ξέρουμε. Και μην ακούσω κανέναν απ' έξω να ψελίζει. Όχι, δεν ακούς κανέναν. Α, μπράβο. Τους έχω στο μιούτ. Α, δώσέ τους. Τι είπε? Θα μου κάνεις κλήρωση ή θα βγάλω άλλον? Βεβαίως θα σου κάνω κλήρωση. Α, εντάξει, νόμιζα ήθελες να βγάλω άλλον μετά. Τι να βγάλεις μετά, ρε φίλε? Κάτσε, έχουμε και άλλο μήνυμα, ήρθε εδώ πέρα. Περίμενε, το βάλουμε και αυτόν στην... Εισιτήρια θέλουμε, ρε παιδιά, το... εισιτήρια. Εισιτήρια έχουμε 5, δεν προλαβαίνω άλλα. Θα μπορεί κλείσουμε. Να είναι μήνυμα εισιτηρίου, ρε φίλε, που ξέρεις? Όχι, είναι μήνυμα συμμετοχής στην κλήρωση. Βάλ τον κύριο μέσα. Τον έβαλα τώρα, Bloom τον έβαλα. Καλά, εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Αυτή η ιστορία αύριο θα είμαστε 10.000 έξω από το γήπεδο για να ξέρει και ο κόσμος. Να μην ζητά εισιτήρια. Ναι. Στο κρατικό να παίζαμε δεν μας χωράει. Άρα καλά τα λέω μαγικά χαρτάκια αυτά τα 5 που κλείνω τώρα. Μα δεν θα μπει κανένας να μέσα. Τονίσεις την ύψιστη σημασία. Εσύ, δουλειά σου είναι. Εγώ τι να τονίσω? Εγώ τι, εγώ... αυτοί που μου τα δίνουνε. Αυτοί πρέπει εγώ, να... Το μπράβο θα είναι στα παιδιά θα... που μου τα δίνουνε. Ο γάμος έξω θα είναι. Έξω, ε? Βέβαια έξω. Ποιος παντρεύεται? Όποιος προλάβει να μπει στις 12 το μεσημέρι, έχει καθώς. Εμείς θα είμαστε έξω. Μου λες 6 είναι το μάτς, 12 καλά είναι να πάμε, λες. 12 όποιος προλάβει. Α, εντάξει. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει να, αυτή η πόλη να αναρωτηθεί και να κάνει ένα ζου στην ιστορία της ότι όταν εμείς ήμασταν εδώ όλοι οι άλλοι δεν υπήρχαν. Χωρίς κόμπλεξ, χωρίς χιούμορ, χωρίς τίποτα. Τι να κάνουμε? Τα νούμερα είναι... τα λένε αυτά, χρονολογίες. Βάλ τα κάτω να δεις. Α, μπράβο, άντε... για να τελειώνουμε με τα ψέματα. Άντε, τα λοιπόν. Τα ψέματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Είσαι έτοιμος για την κλήρωση? Βεβαίως. Θέλω να συγκεντρωθείς. Εγώ δεν χρειάζεται. Και να μου δώσεις. Εγώ να συγκεντρωθώ, μην κάνω κανένα λάθος. Και να μου δώσεις, ναι. Γιατί έχω ανοιχτά εδώ πέρα mail, έχω μηνύματα, έχω χαμός γίνεται. Θέλω να συγκεντρωθείς και να μου δώσεις 5 νούμερα. Από το 1 ως το 18, σε παρακαλώ πολύ.
Από το 1 ως το 18. Ναι, λέγε εσύ και εγώ σημειώνω. Λοιπόν, λόγω αυτών ο μυστήρας 10, το πρώτο νούμερο είναι το 10. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο νούμερο είναι το 5. Δεν με μούτζωσες. Συγγνώμη. Δεν με μούτζωσες, λέω. Πάρε 5. Όχι, ναι. Το τρίτο νούμερο είναι το 15. Ωραία. Το τέταρτο νούμερο είναι το 7. Τα λέει τόσο αργά, θα σκάσουν οι άλλοι. Άντε ρε, γρήγορα ρε. Ένα και ακόμα. Το ναι. Και το τελευταίο νούμερο ναι. Είναι το 12. 15, 15, 7, 12. Καλά τα λέω. Αυτά και να τα βάλουν και στο Λότο και στο Τζόκερ. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει. Εγώ θα τα γράψω πάντως να τα παίξω μία. Να ξέρεις. Ακριβώς. Και εγώ τα γράψα να τα παίξω μία. Και εγώ να τα παίξω όλοι οι ακριβείς και να πάμε όλοι μαζί ταμείο. Ναι, θα σου έλεγα που θα πάμε. Να πάρουμε να πούμε το ποδόσφαιρο να τελειώνει το βιολί αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί δεν πάει άλλο. Δεν πάει, δεν πάει. Φύγε όμως τώρα για να κάνω την. Όχι να κάνω την κλήρωση, να διαβάσω τους νικητές για να φύγω κι εγώ. Να είναι καλώδικα τα παιδιά και να έρθουν να με βρουν έξω. Εγώ στην αυτήν θα είμαι. Πρέπει να σε κεράσουν. Βέβαια. Πρέπει να σε κεράσουν. Όχι, θα του κεράσω εγώ να δούμε το κομμάτι απ' έξω. Εντάξει. Είναι πιο ωραίο. Άντε, τα λέμε αύριο. Φιλιά. Λίγο συνθηματάκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σημειώνω, ακούστε τι λέω που γράφει. Γράφω ακόμα, μην κάνω κανένα λάθος. Φίλιππος Κακαγιάννης. Βαγιάνος Μπάμπης. Ηλίας Αβραμίδης. Καμπάκης Δημήτρης και Στέφανος Κενανίδης. Άλλη μία. Και συγχωρέστε με που δεν έχω 18 εισιτήρια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους που μας δώσαν τα 5. Φίλιππος Κακαγιάννης. Μπάμπης Βαγιάνος, Ηλίας Αβραμίδης, Δημήτρης Καμπάκης, Στέφανος Κενανίδης. 1, 2, 3, 4, 5. Αύριο, 5, 5.30 κάπου εκεί, μην πάτε 6 ώρα και γίνεται χαμός. Με την ταυτότητά σας, με το ονοματεπώνυμό σας, θα έχω φροντίσει να είναι τα ονόματά σας εκεί, από την είσοδο του Κιλικίου να μπείτε στο γήπεδο. Ακολουθούν και τους ευχαριστώ για το πεντάλεπτο που τους έφαγα. Ο Τάσος Τρέγιας μαζί με τον Ζάχο Ντρούλινγκ στο Ράδιο Μαρμίτα. Το ραντεβού μας είναι αύριο 6 με 8 Ιβανόφιο. Δεν έχουμε ώρα για μπλε, έχουμε ώρα για άνοδο. Θα είμαστε εκεί να περιγράψουμε το Ηρακλής Καστοριά. 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε στον αέρα από το κλουβί. Ευχαριστούμε και το Νότος, και το Νότος καφέ, cocktail bar και all day bar στο βράχο της Αθήτου. Και τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική Εθνικής Αμήνης 14α 23 10 222 962 datalabs.edu.gr. Καλό βράδυ, να είστε καλά!